Λοιπόν, καλημέρα στην Πόπη Τζαπανίδου. Καλημέρα, παιδιά. Πάει στα παλιά τη τα λιμέρια εδώ. Μπράβο. Ο Νίκος ο Ρωμανός από το γραφείο της Νέας Δημοκρατίας και ο Δημήτρης Ομάτος, εκπρόσωπος τύπου. Καλημέρα και καλή επιτυχία στα παιδιά. Κινάλ. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Τι γίνεται με τη με τις φόρους, παιδιά. Λέγαμε. Να μην συζητάμε, να μην αναλώνεται η προεκλογική συζήτηση στην αριθμητική, ποιο κόμμα θα κάνει κυβέρνηση, με ποιο θα συνεργαστεί, να πάμε στα προγράμματα. Ωραία. Μπήκε η συζήτηση στα προγράμματα και άρχισε να συζητάει για φόρους. Όλο για φόρους ακούω. Φόρους. Θα βάλουμε, δεν θα βάλουμε κτλ. Τι γίνεται. Μάλλον πρέπει να απευθύνεται αυτή την ερώτηση στην αντιπολίτευση, γιατί διαγωνίζονται τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης στο ποιος θα υποσχεθεί περισσότερους φόρους. Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι δεν είναι πολύ σύνηθες, εγώ πρώτη φορά το θυμάμαι. Και παράλληλα με το διαγωνισμό για τους φόρους, νομίζω ότι κάνουν και έναν άτυπο διαγωνισμό μεταξύ τους, δυστυχώς, στα fake news. Δηλαδή βλέπουμε ότι τελικά το Πασόκ... Ποιο λέτε τώρα. Δεν κάνουν άλλη δουλειά. Από το ότι δεν φορολογήσαμε τα υπερκέρδη. Τα φορολογήσατε. Προφανώς και τα φορολογήσαμε. Με 90%. Τα φορολογήσαμε και εκταμιεύτηκαν κιόλας τα χρήματα. Γιατί πόσα μιλάμε. Με 90%, 375 εκατομμύρια. Εδώ μιλούν για 4,5 δισεκατομμύρια. Συνολικά, τα υπερκέρδη. Συνολικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε λοιπόν, έχουμε πάρει 5,5 δις. Αν βάλουμε μαζί το μηχανισμό ανάκτησης υπερεσόδων, το 90% στις εταιρείες ενέργειας, και τα 600 εκατομμύρια που είναι το 33% στα δηληστήρια. Στα υπερκέρδη των έχουμε δηληστήριων. Έχουμε πάρει 5,5 εκατομμύρια. Τα 600 εκατομμύρια έχουν βεβαιωθεί. Τα υπόλοιπα έχουν εισπραχθεί κιόλας. Όλα τα εδώ η κυρία Τσαπανίδου έλεγε χθες. Δεν κατάλαβα πώς εισέπραξε η Νέα Δημοκρατία. Έτσι, αν είπα μπορείτε... 5,5 δις. Συνολικά 4,5 δις από το μηχανισμό ανάκτησης περισσόδων, τον οποίο αντέγραψε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τον έκανε πρότυπο. Και για την ακρίβεια 373,54 που είναι το 90% από τις εταιρείες ενέργειας. Τα 373 αυτά εκατομμύρια. Συγκεκριμένα, για να είμαστε και συγκεκριμένοι, 30/12 του 2022 εκταμιεύθηκαν και είναι και μέσα στο μεσοπρόθεσμο σελίδα 20. Η εκταμίευσή τους είναι κάτι που αμφισβητείται. Τα 373 μεσοπρόθεσμο σελίδα 20. Επιβεβαιώνεται η εκταμίευση και 30/12 του 2022 εκταμιεύτηκαν. Ξέρετε κάτι, τα 373 δεν τα αμφισβητεί κανείς, ότι τα φορολογήσατε. Τα φορολογήσατε ωστόσο κάνοντας κάποιος πώς. Και εκταμιεύτηκαν, λέω, όχι απλά τα φορολογικά. Το λέτε, το δεχόμαστε στη συζήτηση πάνω. Ωστόσο, τα 373 εκατομμύρια που λέτε ότι φορολογήσατε τις εταιρείες για τα υπερέσοδά τους, είναι ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσό για τα κέρδη που σημείωσαν, τα υπερκέρδη που σημείωσαν, για να είμαστε ακριβείς, τα υπερέσοδα που είχαν. Συγγνώμη, κυρία Τσαπανίδου, αν δεν κάνω λάθος, εσείς μιλάτε για 4,5 δις υπερκέρδη, σωστά. Μιλάμε για εταιρείες ενέργειας διήλυσης, το οποίο χθες ήταν σαν να τα ακούσατε πρώτη φορά από το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Δηλαδή η αντίδρασή σας και πώς αυτό το δηλώνατε παντού και το περνούσατε στα μέσα. Με έκανε πραγματικά, σας λέω, να αναρωτιέμαι, μα όταν μιλάμε, μας ακούει κανείς. Είπαμε ότι όταν μιλάτε, είπαμε ότι επαναλαμβάνετε τα ίδια fake news. Είναι σαν να μην ακούτε την απάντηση. Με συγχωρείτε. Το fake news είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φορολογήσει τις εταιρείες διήλυσης και ενέργειας όπως έχουν κάνει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες όταν ξεκίνησε η κρίση και όχι στη συνέχεια. Και όχι στη συνέχεια. Όχι αφήνοντας δηλαδή τον πολίτη. Πάμε ένα-ένα. Μόνο το απέναντι στην ακρίβεια. Εσείς πώς θα λέτε ότι είναι δηλαδή. Πάμε λοιπόν ένα-ένα. Εσείς πώς θα λέτε. Από και εγώ κάποια. Εμείς λέμε ότι είναι 5,5 δισεκατομμύρια. Τα οποία θα φορολογηθούν στο 90%. Δεν έχουν φορολογηθεί μέχρι τώρα αυτά. Έχουν φορολογηθεί σε ένα πολύ μικρό κομμάτι. Πόσο περίπου. Μισό λεπτό, για να καταλάβω. Και είμαστε οι μόνοι που το κάναμε στην πράξη. Όλοι οι άλλοι στα λόγια. Εμείς το κάναμε στην πράξη. Πήραμε από τις εταιρείες, από τα δηληστήρια, τα δώσαμε στο Market Pass. Πήραμε από τις εταιρείες ενέργειας, τα δώσαμε στον καταναλωτή. Εμείς το κάναμε στην πράξη. Οι έλεγχοι που έγιναν από τον ημερών μας είναι πρωτόγνωροι και σε ένταση και σε αριθμό. Όταν κάποιοι άλλοι μόνο στα λόγια. Εδώ λένε ότι δεν τα φορολογήσατε. Ότι τα φορολογήσατε πολύ χαμηλά, όπως καταλαβαίνω, ή απεκρύβησαν, λέτε, έσοδα των εταιρείων ενέργειας. Τι λέτε. Ότι φορολογήθηκαν με έναν υπολογισμό, ο οποίος δεν ήταν ο σωστός υπολογισμός. Τα άκρυψε η ΡΑΕ, η ανεξάρτητη. Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι αυτή είναι. Ότι με βάση τα στοιχεία που έδωσε η ΡΑΕ, φορολόγησε. Αυτό δεν λέει. Ακριβώς το αντίθετο συνέβη. Η ΡΑΕ έδωσε κανονικά στοιχεία. Κατάλληλο ούτε η κυρία Τσαπανίδου για να κάνει την κοστολόγηση αυτή. Ελάτε, απαντήστε. Μόλις ολοκληρώσει. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η ΡΑΕ λοιπόν έκανε την έκθεσή της, την παρέδωσε στη Νέα Δημοκρατία. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καλούσαν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να φέρουν την έκθεση στη Βουλή για να δει και το ελληνικό κοινοβούλιο τι ακριβώς φορολογείται, σε ποιο ποσό θα φορολογηθεί, πώς, πότε κλπ.
Και η Νέα Δημοκρατία έχει επικαλεστεί το απόρριτο για άλλη, μία φορά και δεν τα έδειξε ποτέ. Ερώτηση, κυρία Τσαπανίδου. Πέστε ότι τα παίρνετε. Αυτό κύριε Ρωμανέ. Η ίδια η ΡΑΕ έχει βγάλει όλα τα στοιχεία. Δεν είμαστε εμείς οι οποίοι μπορούμε ούτε να παρέμβουμε. Ούτε να, άρα όσα ήταν φορολογήστε. Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Πάμε λίγο παρακάτω την ερώτηση. Κάναμε και την, και την βεβαίωση και την εκταμείωση. Εσείς λέτε ότι με αυτό... Εκαλεστήκατε ένα απόρριτο το οποίο δεν υπήρχε λόγος να το κάνετε και δεν ενημερώσατε την Ελληνική Βουλή. Ξαναλέω, η ΡΑΕ κάνει τη δουλειά της και εμείς τη δική μας. Ωραία. Η δική μας δουλειά είναι, είναι η βεβαίωση. Σταματήστε μισό λεπτάκι, μια ερώτηση δεν έχουμε κάνει. Αν κυρία Τσαπανίδου λέτε ότι με αυτά τα χρήματα που θα πάρετε θα χρηματοδοτήσετε, φαντάζομαι, τα πρώτα πράγματα που θα κάνετε στις 50 πρώτες ημέρες. Αυτά τα χρήματα δεν θα είναι άπαξ. Εγώ βλέπω το φυσικό αέριο, παραδείγματος χάρη, έχει πέσει από 340 στο 30, στα 30 ευρώ. Δεν θα είναι κάθε χρόνο. Κοιτάξτε, οι προϋπολογισμοί δεν χτίζονται σε βάση τετραετίας, κύριε Στάθη. Δηλαδή, ξεκινάς, κανένας δεν έχει χτίσει ποτέ σε ένα βάθος τετραετίας έναν προϋπολογισμό. Ακόμη και τα σύμφωνα σταθερότητας της Ευρώπης δεσμεύουν τις χώρες για ένα ή δύο χρόνια, για τέσσερα. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για το τι θα γίνει από σήμερα στο μέλλον, διότι πάντα υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα και θετικά που μπορεί να παράξουν πλούτο, μπορεί να ανεβάσουν την ανάπτυξη, μπορεί και αυτό είναι που στοχεύει κάθε χώρα, κάθε κυβέρνηση. Μπορεί να υπάρξουν αρνητικά που να χρειαστούν έκτακτα μέτρα ή έκτακτη αντιμετώπιση μιας κατάστασης, όπως τώρα στην πανδημία, για παράδειγμα, που αντιμετώπισε ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα μιλάμε για τον πρώτο χρόνο και μιλάμε για μια κρίση η οποία συμβαίνει αυτή τη στιγμή και έχει αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, μειώθηκε ο ΦΠΑ σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Φορολογήθηκαν τα υπερκέρδη των εταιριών που πρώτη φορά άκουσε χθες η Νέα Δημοκρατία και το έκανε τόσο μεγάλο θέμα. Σαφώς και εννοούμε τις εταιρείες ενέργειας και δήλησης. Όχι σούπερ μάρκετ και logistics που είπε ο κύριος Γιαννούλης. Γιατί ακούσαμε τον κύριο Γιαννούλη να το λέει. Ακούσαμε και για τράπεζες. Όχι, δεν υπάρχουν. Ακούσαμε και για τράπεζες. Αυτό το λέει το Πασόκ. Όχι, και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε ακούσει για τράπεζες. Έχετε ξεκοκαλεί στο πάντως, πρόγραμμά μας. Να σας πω κάτι, να σας πω κυρία Τσαπανίδου. Επειδή έχει καεί η γούνα του ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την ιστορία με τους φόρους, του φορολόγηση, τη μεσαία τάξη κτλ. Δεν φοβάστε ρε παιδί μου ότι με αυτή τη συζήτηση ας πούμε θα σας θα βρεθείτε πάλι σαν να σας λένε όλοι πάνε να φορολογήσετε τον κόσμο, ας πούμε. Θα σου κάνει ζημιά, λέει, πολιτική, πώς να σου το πω. Προσέξτε, οι συζητήσεις δεν κάνουν κακό, καλό κάνουν, γιατί διαφωτίζουν την κοινή γνώμη, έτσι ώστε να καταλήξει συμπεράσματα. Οι συζητήσεις οι οποίες όμως γίνονται σε ανθρώπους, για ανθρώπους, απευθύνονται σε ανθρώπους, εδώ, συνομιλητές, που έχουν ανοιχτά αυτιά και ξέρουν τι ακούνε. Ναι. Όταν χρησιμοποιούνται κάτι που κάποιος λέει με τρόπο σαν να είναι μια πρωτοφανής είδηση, σας λέω αυτό που έγινε χθες. Εμένα πραγματικά με σόκαρε. Εννοείς ότι ενώ το έχει πει χθες ο ΣΥΡΙΖΑ, το αντιμετωπίσανε χθες σαν να το είπε πρώτη φορά. Σαν να το άκουσε πρώτη φορά και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος ήταν αδιανόητος. Τύπου «Α, θα φορολογείτε τα υπερκέρδη που έχουν κάποιες εταιρείες και θα...» Ναι, εκεί εχθές δεν είπατε. Εχθές όμως δεν είπατε. Είπατε αρχήν εταιρείες. Ναι, με συγχωρείτε, αλλά είναι τόσο γνωστή θέση του ΣΥΡΙΖΑ και τη λέμε συνεχώς που μπορεί. Άρα... εν τη ρήμη του λόγου το ευκόλως εννοούμενο να το παρέλειψα. Τα υπερέσοδα να μην ακούσει. Δεν μπορεί δηλαδή. Ούτε κανείς πάντως. Πάμε και στον κύριο Μάτζο, παιδιά, τον έχουμε αδικήσει. Και αν μου επιτρέψετε. Και αν μου επιτρέψετε. Ποιε εταιρείες με τι συντελεστή και ούτω καθεξής. Αυτό δεν θα ήταν το σωστό αψηφιστικό. Σου λέει τη διέλευση και το συντελεστή. Ποιε. Πόσε. Εταιρείες διέλευση και ενέργεια. Με τον ίδιο, να σας πω με τι συντελεστή. Μας πω τον συντελεστή. Τι λέει εδώ. 90% υπερβολικό. Άρα εννοείται ότι θα συνεχίσετε την πολιτική μας. Εννοούμε ότι θα συνεχίσουμε την πολιτική την οποία ποτέ δεν ασκήσατε. Είπατε ξαναλέω, ότι θα. Είπατε αυτό ότι ήταν θα. Ένα έκτακτο μέτρο. Είπατε ότι άρα θα κάνετε, ξέρετε σε κάτι. Το οποίο ακούστε είναι λιγάκι. Ακούστε κάτι λιγάκι. Το οποίο δεν έχει προοπτική. Ακούστε με λιγάκι. Αυτό, αυτό είναι δημοσιευμένο, αν μου επιτρέψετε να μιλήσω. Επιτρέπω, γιατί απλά, έχετε. Κύριε Τσαπανίδου, πρέπει να βάλουμε μια τελεία. Έχουμε ανοίξει τον κύριο Μάτζο. Ελάτε. Μια κουβέντα για να την πρέπει να αφήσουμε να μιλήσει και ο κύριο Μάτζο. Θα κάνουμε λοιπόν αυτό που ο κύριο Μητσοτάκη δεσμεύτηκε να κάνει το Μάρτιο του 2022. Όταν ζούσαμε μέσα στην άγρια κρίση, θα φορολογήσουμε αυτά τα υπερκέρδη με συντελεστή 90%. Θέλετε να πούμε ότι τα θα κρυμμένα σας κέρδη, αυτά που δεν έδειξε, που λέτε αυτό, ότι δεν εμφανίστηκε. Δεν είναι πάντως έτσι. Αυτά ήταν 370 εκατομμύρια. Λοιπόν, όσα από τα 370 πάμε εκατομμύρια. Πάμε στον κύριο Μάτζο και θα επανέλθουμε. Αυτό που έκανε ολόκληρη η Ευρώπη και ανακούφισε τους πολίτες της. Είναι ένα και ερώτημα. Δεν κάνατε εσείς, ελάτε, κύριε Ρωμανέ. Ελάτε, κύριε Μάτζο. Πάμε, κύριε Μάτζο. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για προγράμματα, είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για οικονομία, είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για φορολογία και ανάπτυξη. Και άκουσα τον κύριο Καμπουράκη πολύ σωστά. Μην παγιδεύσουμε τη συζήτηση μόνο στα φορολογικά. Υπάρχουν στα προγράμματά μας ζητήματα ανάπτυξης, ζητήματα κοινωνικού κράτους, ζητήματα κράτους δικαίου. Ζητήματα πώς θα φτιάξουμε ένα κράτος αξιόπιστο με διαφάνεια και λογοδοσία. Αλλά μιας και μιλάμε για τα φορολογικά, και θα μείνουμε σε αυτό για σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει να μιλάμε με real news. Συμφωνώ με τον κύριο Ρωμανό. Όχι fake news. Real news.
Real news λοιπόν εδώ είναι ότι δεν έχει γίνει η φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών που προμηθεύουν ενέργεια, των προμηθευτών. Υπάρχει μια παρανόηση που είναι εσκεμμένη προφανώς. Από προχθεσινή μου ερώτηση, αν έχει γίνει ίσπραξη των φορολογητέων υπερκερδών των προμηθευτών, υπάρχει μια απάντηση που το θολώνει. Βάζει όλους τους πόρους των 5,5 δις, όπως είπατε, που μέσα βάζεται και τα διελιστήρια τα οποία φορολογήσατε με μεγάλη καθυστέρηση μετά από προτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βάζετε μέσα και αυτό που είπατε, κύριε Ρωμανέ, τα 370 εκατομμύρια τα οποία είναι φορολόγηση ηλεκτροπαραγωγών, είναι το 1/3 του πορίσματος της ΡΑΕ. Αφού το μειώσατε, το πόρισμα το είδαμε εμείς. Ήρθε στη Βουλή, στην Επιτροπή, το είδαμε. Και στο 1/3 το μειώσατε το Σεπτέμβριο και το φορολογήσατε στο τέλος. Και εκεί μέσα είναι και το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Είναι η ΑΠΕ. Είναι οι επιστροφές των ΑΠΕ. Το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης δεν δημιουργήθηκε για να δίνετε εσείς επιδόματα σε λογαριασμούς και να κάνετε ΠΑΣ, πολιτική ΠΑΣ. Δημιουργήθηκε για να υποστηρίξετε την πράσινη μετάβαση. Κατά τον ΠΑΣ και των επιδομάτων. Ένα λεπτάκι. Άρα, real ειδήσεις δεν έχουν εισπραχθεί. Τα φορολογητέα υπερκέρδη των εταιριών προμήθειας είναι άλλα 900 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, δηλαδή, άλλα 900 εκατομμύρια ευρώ δεν έχουν φορολογηθεί. Και ξέρετε γιατί δεν έχει φορολογηθεί. Να είμαστε δίκαιοι. Αυτά που καταγράφει η ΡΑΕ. Αυτά είναι. Να είμαστε δίκαιοι. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, ναι. Λέτε. Να είμαστε δίκαιοι. Γιατί? Ωραία. Γιατί η κυβέρνηση δεν θέλησε. Αν ήθελε, δεν θα άφηνε στο σιρτάρι του κυρίου Σκρέκα ανυπόγραφη τη σχετική υπουργική απόφαση. Και δύο ακόμα ερωτήματα μετά το δικό σας, κύριε Καμπουράκη. Γιατί όταν λέμε να φορολογήσουμε τα διελιστήρια είναι ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης. Έγινε αυτό. Αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, μισό. Τα κέρδη τους, τα πολλά, είναι από εξαγωγή. Από εξαγωγή. Είναι από εξαγωγή καυσίμων. Θα φορολογήσει και την εξαγωγή για να τροφοδοτήσει την εσωτερική αγορά. Που άτομο πει αυτό μια επιχείρηση. Εμείς προτείνουμε κάτι το οποίο έχει εφαρμοστεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και κάτι που εξήγηλε ο κ. Πρωθυπουργός ως έκτακτο μέτρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός ως έκτακτο μέτρο. Τη φορολόγηση των υπερκερδών των ουρανοκατέβατων. Ωραία. Δηλαδή αυτών που είναι καταφανώς περισσότερα. Άπαξ, βέβαια, από ό,τι φαίνεται. Όσο είναι. Διαρκούν τα υπερκέρδη. 50%. Δηλαδή, όσο διαρκούν τα υπερκέρδη. Θα δείτε τα περσινά κέρδη και όσο ό,τι διαρκούν, είναι παραπάνω από πέρσι, ας πούμε, είναι, ένα τέτοιο πράγμα. Όσο διαρκούν τα υπερκέρδη. Όχι, μισό λεπτό για να ολοκληρώσω, γιατί είχα πολύ λίγο χρόνο. Απλώς ήθελα να πω δύο σημεία προς τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί μιλάτε για κρυφή ατζέντα του Πασόκ. Για ένα θέμα το οποίο είναι διάφανο. Εδώ Φλεβάρι, λένε ότι κατεβάστε το πρόγραμμά σας από το site. Ψάξουν λίγο καλύτερα. Βάλτε την ομάδα αλήθειας να ψάξει. Λίγο. Δεν σας πάρει πολύ. Τι εννοείτε, δεν το κατεβάσατε. Να ψάξετε καλύτερα στο αρχείο της ιστοσελίδας μας. Δεν ήταν μέχρι χθες το πρωί. Έχει μεταφερθεί σε οικείο αρχείο. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Γιατί είναι στο αρχείο. Το... Γιατί ήταν κείμενο διαβούλευσης, κύριε Ρωμανέ. Κείμενο διαβούλευσης. Κείμενο διαβούλευσης. Μέχρι προχθές βγαίναν τα στελέχη σας με τις 100 σελίδες και με τις κουνάγανε και λέγανε κι εσείς. Και ο κύριος Χριστίδης, θυμάμαι και όλοι, και λέγανε ότι εμείς ελέγατε ότι εσείς έχετε πρόγραμμα από τον Ιανουάριο του 2023, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και ότι πόσο έτοιμοι είστε και πόσο καλό πρόγραμμα έχετε κτλ. Κείμενο θέλετε να μας πείτε, δηλαδή, ότι. Αφήστε να εξηγήσω, γιατί ξέρετε. Θέλετε να μας πείτε. Είπαμε να μην λέμε fake news. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Συμφώνησα μαζί. Θέλετε να μας πείτε ότι πήγατε στις πρώτες εκλογές χωρίς πρόγραμμα. Με κείμενο διαβούλευση. Πήγαμε πρόγραμμα. 5 Μαΐου ανακοινώθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τα 12 γιατί, σημεία, γιατί, πάνω στα οποία θυμάστε ότι συζητήσαμε για προγραμματικές συγκλήσεις. Πρόγραμμα, ξαναλέω, το ξεχάσατε αυτό, κύριε Ρωμανέ. Αναλυτικό πρόγραμμα, είχατε αναρτημένο αυτό το κείμενο το κείμενο διαβούλευσης. Το κείμενο διαβούλευσης. Ακούστε λίγο, έλα. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Ωραία, θέλω να ρωτήσω κάτι που έχει σημασία. Πριν πω αυτό, είναι κρυφή ατζέντα της Νέας... Δύο σημεία, κύριε Ρωμανέ, να μου απαντήσετε. Είναι κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, πρώτον, η έκθεση Πισαρίδη και η δήλωσή σας η αναφορά στο Ελλάδα 2.0, ότι διαβάζω, βασική φορολογική πολιτική σας είναι η ενσωμάτωση των εισοδημάτων σε ενιαία κλίμακα φορολογίας, ανεξάρτητα από την πηγή. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Το μέρισμα, αντί να πάει με κλιμακωτή προοδευτική φορολόγηση 5, 10, 15 όπως βλέπουμε, κλιμακωτή προοδευτική, θα πάει σε κλιμακωτή προοδευτική έως και 44%. Αλλά και το δεύτερο, πράξεις. Το δεύτερο, κρυφή ατζέντα. Παραγγείλατε νέο το Νοέμβριο του 2022 από το ΙΟΒΕ μελέτη για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Τι λέει αυτό το επιπασφράγγι στο μυστικό της μελέτης και δεν μας το απαντάτε από προχτές που ρωτάω. Θα πάτε σε αύξηση τεκμηρίων, θα πάτε σε αλλαγή στις εκτόσεις από τα καθάριστα έσοδα. Δύο ερωτήσεις, κυρία Σαπανίδου. Έχετε δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι η κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας είπατε για το 90% των τραπεζών που ο κ. Κωνσταντινόπουλος εχθές.
Ορίστε, εμείς είπαμε για φορολόγηση των υπερκερδών όλων των εταιριών. Και των τραπεζών. Και των τραπεζών. Και σούπερ μάρκετ. Και των εταιριών σε ολιγοπωλιακούς τομείς της αγοράς. Και άρα που έχουν αποκερδίσει ουρανοκατέβατα κέρδη και μέσα στην κρίση. Μάρκετ, αυτό το βγάλετε τώρα. Να σας πω κάτι. Δεν το ξέραμε εμείς πριν. Λέτε αυτό. Τώρα, κύριε Κουμπουράκη. Για τα σούπερ μάρκετ. Στην εκπομπή σας δεν έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη να κάνουμε φορολόγηση των υπερκερδών όλων των εταιριών που όλων μέσα στην κρίση ακρίβειας. Σούπερ μάρκετ, και τράπεζες, έχουν αποκερδίσει αμύθιτα ποσά. Ενέργεια, διήλυση, αυτά. Σε όλα αυτά. Ξέρετε τι γίνεται. Τρεις μέρες τώρα. Όχι, κύριε. Να κάνουμε την κουβέντα. Τώρα μιλάμε για κάτι ελάχιστο. Δεν έχω μιλήσει κι εγώ καθόλου. Ποιοι από εσάς, ποιοι από εμάς περιμένουν στο τέλος του έτους να εισπράξουν μερίσματα πάνω από 100.000 ευρώ. Ποιοι από εσάς, ποιοι από εμάς, περιμένετε, κύριε Ρωμανέτσο, αν έχετε, να τα χαίρεστε, να τα χαίρεστε, δεν είστε μεσαία τάξη. Πάνω από 50 δεν είναι μεσαία τάξη. Λοιπόν, δεν είναι μεσαία τάξη, πάνω από 50, μία δεν είναι μικρομεσαία. Παρακαλώ, η κυρία Τσαπανίδου έχει τον λόγο, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, η κυρία Τσαπανίδου για να απαντήσει ο κύριος Ρωμανός. Έχετε ακίνητα στο ε9 σας πάνω από 1 εκατομμύριο, φτάνουν 4.800.000. Πάμε στην κυρία Τσαπανίδου για να απαντήσει ο κύριος Ρωμανός. Κύριε Μάτζο, θα συγκράτησε. Είναι αυτοί για τους οποίους δουλεύετε, κύριε Μάτζο. Ελάτε, κύριε Μάτζο, σας παρακαλώ. Συστηματικά. Σε δύο βάσεις να τοποθετηθώ πάρα πολύ σύντομα. Να πω απλώς ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό το οποίο φορολογεί τα υπερκέρδη των μεγάλων εταιριών, της ενέργειας και της διήλυσης, ακριβώς όπως έχει ήδη κάνει εδώ και ένα χρόνο ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, άπειρες χώρες. Με τράπεζες, σούπερ μάρκετ κτλ. Συμφωνείτε με αυτό που λέτε, Πασό? Δεν έχουμε καμία έξτρα φορολόγηση για καμία επιχείρηση. Αντίθετα, θα με συγχωρήσετε, αντίθετα φέρνουμε και ελαφρύνσεις στις εταιρείες. Άρα δεν συμφωνείτε με αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ? Δεν συμφωνούμε με αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ. Ο φόρος στα μερίσματα που ήταν στο πρόγραμμά σας. Είναι κάτι το οποίο ο πρόεδρός μας είπε και προχθές ξεκάθαρα. Άρα το αποσύρετε. Ακούστε λίγο. Εσύ θέλετε να καταλήξετε άρα, ένα, δύο. Θέλω να καταλάβω, να είναι ξεκάθαρο. Είναι τόσο μικρό. Τόσο μικρό το διονόμιο. Γιατί το είχατε κάνει σημαία ότι θα βρείτε από εκεί τα λεφτά μέχρι κάποιο σημείο. Τώρα ξαφνικά είναι πολύ μικρό. Και να σας θυμίσω, κυρία Τσαπανίδου. Κύριε Ρωμανέ, να τελειώσει, να πει μια κουβέντα για να απαντήσει. Παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Τσαπανίδου. Και τώρα να μιλήσετε, δεν θέλετε. Όχι, θα σας δώσω μόνο το χρόνο στη συνέχεια. Είναι λοιπόν τόσο μικρό το όφελος στο δημοσιονομικό, που δεν είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Η προτεραιότητα λοιπόν είναι να στηριχτούν οι επιχειρήσεις, να στηριχτούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όχι μόνο με ελαφρύνσεις στο τι πληρώνουν καθημερινά, αλλά και με τη μείωση των έμεσων φόρων που θα έρθουν, ακριβώς γιατί θα μειωθεί ο ΦΠΑ, θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τώρα που είμαστε στη διάρκεια της κρίσης. Ερώτηση. Και προσέξτε ερώτηση. Λοιπόν, και είναι σημαντικό. Επειδή να πέφτει βρούνε, το φυσικό αέριο και το κόστος της ενέργειας πέφτει, κυρία Τσαπανίδου. Να δούμε πρόσβαση σε δανεισμό. Επειδή πέφτει το κόστος της ενέργειας. Αν πέσει το κόστος ενέργειας, υπάρχει ανάγκη μείωση του ΦΠΑ και των ειδικών φορών. Είναι κάτι που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε τώρα. Και θα μιλάμε με υποθετικά σενάρια. Κύριε Όχι, Στάθη. Είναι στο 30 ευρώ είναι αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο. Ανεβοκατεβαίνει το φυσικό αέριο και είναι μια πορεία που την βλέπουμε το τελευταίο διάστημα και ανακουφιζόμαστε όταν υποχωρούν οι τιμές και αγχωνόμαστε όταν ανεβαίνουν οι τιμές. Είναι κάτι το οποίο είναι ανάγκη πανευρωπαϊκή καταρχάς και είδαμε πώς αντιδράσαν οι κυβερνήσεις της Ελλάδας. Σας έδειξα το πρωτοσέλιδο το οποίο εμφάνιζε τον κύριο Μητσοτάκη να ακολουθεί την ευρωπαϊκή οδηγία χωρίς να το κάνει ποτέ, ωστόσο, έμεινε στα λόγια. Και ερχόμαστε και λέμε εμείς ότι η πρώτη μας προτεραιότητα είναι μια ανάσα στην κοινωνία και στους ιδιώτες και στους πολίτες και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις να πάρουν ανάσα, να βρούνε και πρόσβαση στα τραπεζικά ιδρύματα, να μπορούν το Ταμείο Ανάκαμψης να αποτελέσει ένα εργαλείο χρηματοδοτικό για αυτούς, να πάρουν ανάσα και να πέσουν και τιμές από την άλλη για να μπορέσουμε να πάμε λίγο παρακάτω κάπως καλύτερα όλοι μας, να κάνουμε δηλαδή σιγά σιγά βήματα προς την ελπίδα. Από εκεί και πέρα τώρα, η Νέα Δημοκρατία δεν ξεκαθαρίζει, δεν λέει τι πρόκειται να κάνει από εδώ και στο εξής. Με τα κόκκινα δάνεια, τι πρόκειται να κάνει, που χθες για πρώτη φορά ο κύριος Κέρτσος παραδέχτηκε ότι υπάρχουν 600.000 χρεωμένα νοικοκυριά, χρεωμένες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, βάζοντας στην άκρη 300.000 επιχειρήσεις, υπονόησε ότι όλα τα υπόλοιπα είναι νοικοκυριά. Δεν είναι πρώτη κατοικία, φαντάζομαι. Φυσικά και είναι και πρώτη κατοικία, γιατί τα επιχειρηματικά δάνεια έχουν εγγυήσεις. Και οι εγγυήσεις αυτές είναι και πρώτες κατοικίες, ξέρετε, και ζουν πολύ μικρό. Από τις 300.000 κατοικίες, οι 8 στις 10 κάνουν διμερή ρύθμιση με την τράπεζα. Άρα ουσιαστικά αυτά που έχουν το πρόβλημα και έχουν τα εργαλεία που έχουν βάλει είναι οι 50.000. Τώρα νομίζω ότι αυτό το λέτε και το ακούτε μόνοι σας και αναρωτιέμαι και πώς το ακούτε τόσο καιρό. Δεν βλέπετε τι συμβαίνει με τα κόκκινα δάνεια. Δεν βλέπετε ότι υπάρχουν 4 εκατομμύρια. Αν η εικόνα που περιγράφετε θα έπρεπε κάθε μέρα να ασχολούμαστε με τέτοια θέματα. Άρα προφανώς είναι ξεκάθαρο ότι δεν ισχύει η εικόνα που περιγράφετε, η εικόνα της μαυρίλας που είχατε στα σπότ και ούτω καθεξής.
Άλλο το αυτό είναι ένα γενικό πράγμα, ρε παιδί. Αυτό είναι ένα γενικό πράγμα. Είναι το ειδικό όμως. Τώρα θα είναι, τώρα θα είναι πιο φωτεινά τα παρουσιάσματα. Ισχύει ωστόσο το γεγονός ότι. Προφανώς οι πληστηριασμοί είναι ένα θέμα. Έτσι, μεγάλο είναι θέμα. Αλλά, πολύ μεγάλο αλλά, θέμα. Αλλά λέμε πόσο έχουν μειωθεί τα κόκκινα δάνεια, πόσες εκατοντάδες χιλιάδες. Στον εξωδικαστικό υπάρχει μια παθογένεια, κύριε Ρωμανέ. Συγγνώμη τώρα που το λέω έτσι. Υπάρχει μια παθογένεια. Δεν είναι υποχρεωμένο το ΦΑΝΤ να έρθει και να συζητήσει και να βρει μια συμβαστική λύση. Να προσπαθεί. Δεν υπάρχει υποχρέωση του ΦΑΝ. Είναι ένα θέμα αυτό σημαντικό. Το ξέρετε καλά αυτό. Ξέρετε ότι ήδη σε αυτό το κομμάτι έχουν γίνει διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες. Και ξέρετε, ξαναλέω ότι αν συγκρίνετε την εικόνα των κόκκινων δανείων σήμερα με πριν 4 χρόνια. Δεν έχει καμία. Έχετε κρυφή ατζέντα σε αυτό που λέει. Ξέρετε πόσοι πληστηριασμοί είχαν προγραμματιστεί το 2022. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να απαντήσω. 52.000 και πληστηριασμοί. Και για τώρα είναι προγραμματισμένοι 36.000 από ό,τι είχαν προγραμματιστεί στο διάστημα που πέρασε. Ο πρώην σύντροφό σα, ο κ. Λαφαζάνης. Και θέλω να σα ρωτήσω. Θέλω να σα ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Είστε και ασταμάτητε. Ελάτε, κάντε την ερώτηση για να πρέπει να απαντήσει για να ολοκληρώσουμε. Και τελικά θα απαντήσω σε όχι, θα απαντήσετε. Εντάξει. Έχουμε ζευτεί 8 ερωτήσεις. Τι θα κάνετε μετά τα ΠΑΣ, διότι κλείνουν τα ΠΑΣ, σας ζητούν να διευρύνετε τη φορολογική βάση. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε, πώς θα, θα αντιμετωπίσετε την κατάσταση που ζει πολύ μεγάλη μερίδα των πολιτών σήμερα. Ξεκινάω λοιπόν από αυτά που είπε η κυρία Τσαπανίδου, δύο πράγματα χθες πράγματι, τα οποία μιλήσατε για 3,5 δις, αν δεν κάνω λάθος. Συνολικά, όχι, κύριε, είναι 5,5 δις. Εσείς μιλήσατε για 3,5 δις και το πήρατε και ωραία. Το κάνατε. Λέω λοιπόν. Μονταζιέρα, αλλά. Είπατε 3,5, 5,5 δεν έχει σημασία. Αυτά τα λεφτά είναι που καλύπτουν ίσα-ίσα την δική σας εξαγγελία για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Άρα μιλάτε για ένα μέτρο το οποίο ακόμα και βάσει τη δική σας λογική, αν την πιστέψουμε, είναι εφάπαξ, το οποίο θα καλύψει ένα μόνιμο μέτρο μείωση φορολογικών συντελεστών. Αυτό από μόνο του δημιουργεί. Πολλά ερωτηματικά. Αυτό απάντηση στο τι θα κάνει τότε τελειώσει. Λέω, λοιπόν, πάντως, πάμε. Δεν είναι, κυρία. Κυρία Τσαπανίδου, θα μου επιτρέψετε να απαντήσω σε όλα. Ελάτε, ελάτε, λοιπόν, κυρία Ρωμανίδου. Το δεύτερο. Σας θυμάμαι ως δημοσιογράφο, κυρία Τσαπανίδου, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ακριβώς τα ίδια το 2014. Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2014, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, γιατί μίλαγε για φορολόγηση των καρτέλ, για τα ολιγοπόλια που θα βγει να φορολογήσει κτλ. Το που κατέληξε αυτό το είδαμε. Η κυρία Τσαπανίδου τότε ως δημοσιογράφος δεν την κάλυπτε αυτή η απάντηση. Και ζήταγε περισσότερες λεπτομέρειες για την κοστολόγηση και από πού θα βρείτε τα λεφτά κτλ. Τώρα, φυσικά, γιατί, η κυρία Τσαπανίδου αναγκάζεται να υπερασπιστεί αυτά γιατί, τα οποία ως δημοσιογράφος αμφισβητούσε. Και καλώς τα αμφισβητούσε. Γιατί είναι πολύ καλή δημοσιογράφος. Απαντήστε, γιατί είναι προσωπικό αυτό. Και αφορά την προηγούμενη ιδιότητά της. Δεν είναι προσωπική. Που αγγίζει τα όρια της προσβολής. Καμία προσωπική. Γιατί είμαι πολύ ευγενική. Θα μου δώσετε δύο λεπτά. Η πραγματικότητα, αν μου επιτρέπετε, κυρία Τσαπανίδου, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι το 2014, ψάξτε το, έλεγε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Λέω λοιπόν ότι ως δημοσιογράφος ρώταγε το θεμητό. Απαντήστε, λιγάκι. Η δημοσιογραφία εκπροσωπεί τον πολίτη. Είναι η φωνή του πολίτη που δεν έχει φωνή ο πολίτης να βγει να τα πει στην κεντρική εξουσία. Είναι η φωνή του πολίτη λοιπόν και μεταφέρει τις απορίες του πολίτη. Τα προβλήματά του και ζητάει λύσεις. Πολύ σωστά. Στη δημοσιογραφία οφείλεις να είσαι το ίδιο επιθετικός απέναντι, επιθετικός εισαγωγικά, το ίδιο διεισδυτικός με τις ερωτήσεις σου στο θέμα απέναντι σε κάθε πλευρά. Και στη μία πλευρά και στην άλλη, σε όποιο κόμμα έχεις απέναντί σου, οφείλεις να έχεις την ίδια στάση. Συμφωνώ. Με την ομάδα Αλήθεια παίρνετε την καλή δουλειά που έκανα τότε και την προβάλλετε ως ανακολουθία δεν με το σύμπαν. Δεν αναφέρθηκα καθόλου το αφήνω σε τίποτα άκρη. Από αυτά που αναφέρεστε. Το αφήνω στην λέω άκρη. Για το εύλογο ερώτημά σας που σωστά αυτό. Το θέτατε τότε. Το και λέω στην ότι τώρα άκρη. Στο ίδιο ερώτημα δεν απαντάτε. Αυτό απάντησα δεν λέω κάτι άλλο. Και απάντησα δεν και απαντάτε με μεγάλη γιατί σαφήνεια. Αυτή τη στιγμή, σας λέω λοιπόν. Κανείς από τους δύο δεν μιλάει για το πώς θα έχουμε παραγωγή πλούτου στη χώρα. Καλημέρα όλοι μας. Μιλάνε για το πώς θα φορολογήσουν. Επίσης ο κύριος Μάντζος, θέλω να μου κάνει να μου δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση. Θέλω να μου δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση. Κύριε Μάντζο, το πρόγραμμα που κατέβηκε με αυτό που αναρτήθηκε είναι ίδια. Το πρόγραμμα που κατέβηκε, που λέτε ότι ήταν σε διαβούλευση, αλλά ήταν το πρόγραμμα με το οποίο πήγατε στις πρώτες κάλπες. Με αυτό που ανέβηκε, ήταν ίδια. Το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί είναι το πρόγραμμα που υπάρχει σε κάποια από αυτά. Η μείωση πρόεδρο του ΕΝΦΙΑ που ξαφνικά ανακαλύψατε χθες, υπάρχει σε κάποια από αυτά. Είναι κοστολογημένη. Μείωση του ΕΝΦΙΑ. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες για μείωση του ΕΝΦΙΑ. Εμείς έχουμε ψηφίσει όλες τις μείωσεις του ΕΝΦΙΑ. Λοιπόν, όχι, πάμε. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Είπε ότι δεν πήραμε. Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Ανδρουλάκη. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν.